Φίλοι τηλεθεατές, καλησπέρα. Άλλη μια Δευτέρα που είμαστε εδώ ζωντανά στο Blue Sky για να αναλύσουμε, για να πούμε τα προβλήματα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και βέβαια πώς μπορούμε να βρούμε λύσεις με ανθρώπους της αγοράς, τους συμβούλους της εκπομπής και τους φοροτεχνικούς και βέβαια ανθρώπους που ακόμη προσπαθούν, κατασκευάζουν και βέβαια δεν παρατάνε αυτόν τον τόπο που βλέπετε. Και στεναχωριέμαι κάθε μέρα όταν ακούω ότι ο τάδε φίλος μου έφυγε, ο τάδε επιχειρηματίας έφυγε και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και να φτωχύνει η χώρα από μυαλά, αλλά και όταν αδειάζουν σιγά σιγά οι επιχειρήσεις, αυτό που φωνάζουμε κάθε Δευτέρα σε αυτή την εκπομπή από επιχειρηματίες, λογικό είναι να χάνει το κράτος και σαν αποτέλεσμα είναι να χάνουμε και εμείς οι ίδιοι οι πολίτες. Γι' αυτό λέω πάντα ότι πρέπει να στηρίξουμε τον τόπο μας, εδώ γεννηθήκαμε, εδώ πρέπει να παλέψουμε. Και νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά αν κάποια στιγμή αποφασίσει ο Έλληνας να συνεργαστεί, μπορεί να κάνει θαύματα. Εχθές γύρισα από την Γενέβη, είχα πάει ένα ταξίδι για να πάρω μέρος σε μια έκθεση με τα δικά μου προϊόντα για επαγγελματικό εξοπλισμό, ξενοδοχεία, εστιατόρια, εστίαση γενικά. Εκεί προφανώς το μόνο που έχεις είναι να μάθεις, να δεις ένα σοβαρό κράτος, πώς λειτουργεί, πώς λειτουργούν οι πολίτες, γιατί άλλο ένα που πρέπει να καταλάβουμε σε αυτόν τον τόπο είναι ότι το κράτος δεν μπορεί να είναι παντού. Δηλαδή, από το απλό ότι δεν μπορεί να έρθει κάποιος έξω από το σπίτι σου να σου μαζέψει τα χορτάρια και τα σκουπίδια, είτε είναι επιχείρηση είτε είναι σπίτι, και πρέπει εμείς οι ίδιοι να καθαρίσουμε, να ομορφύνουμε τον τόπο μας, να τον βάψουμε. Φανταστείτε λοιπόν ότι αν αυτό συνέβαινε από όλους μας, ότι σε μία μέρα λοιπόν όλη η Ελλάδα θα ήταν τελείως διαφορετική. Επίσης ένα σύστημα το οποίο σε βοηθάει σε μία μέρα να ανοίξει επιχείρηση, κάτι που γνωρίζετε, πονάει εμάς τους επιχειρηματίες με την γραφειοκρατία στον τόπο μας. Και είναι κάτι, ούτε ο Σόιμπλε μας το λέει, ούτε η Μέρκελ, ότι έχουμε αυτή την γραφειοκρατία και δεν μπορεί να κινηθεί η αγορά, να ανοίξουν επιχειρήσεις και από εκεί πέρα να έχει έσοδα το κράτος, να πιάσει ο κόσμος δουλειά. Ξέρετε, είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι τόσο απλά, αλλά και τόσο δύσκολα φαντάζουν, όταν βλέπετε ότι το αποτέλεσμα είναι τελείως διαφορετικό από αυτό. Και σήμερα έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους, ανθρώπους της πιάτσας, που ξέρουν τα πράγματα από μέσα, γιατί μόνο αν τα ζεις μπορείς έτσι, να έχεις άποψη για το τι συμβαίνει. Προχθές τελείωσε και η έκθεση τα Ποσειδόνια, μια πάρα πολύ μεγάλη έκθεση για την ναυτιλία. Την γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν το μεγαλύτερο, οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν το μεγαλύτερο στόλο σε φορτηγά πλοία στον κόσμο και βέβαια είναι αυτό το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει με τον σωστό χειρισμό να υπάρξει η πανεκκίνηση της χώρας. Θέλω να είμαι αισιόδοξος, βλέποντας κάποιες κινήσεις οι οποίες γίνονται στη χώρα μου, όπως έγινε και αυτή που υπογράψανε για το ελληνικό επιτέλους να ξεκινήσει, παρόλο που έχουν βγει κάποιοι και φωνάζουν πόσο πουλήθηκε το ελληνικό, αν το δώσαμε φθηνά. Ξέρετε, ας ξεκινήσει να γίνει επιτέλους κάτι σε αυτόν τον τόπο, γιατί φανταστείτε πόσοι άνθρωποι θα δουλέψουν. Το κράτος το ίδιο θα εισπράττει, έτσι. Άρα μην κοιτάμε και βλέπουμε τα μικροσυμφέροντά μας, οι Δήμοι ή για κάποιους άλλους λόγους, δεν ξέρω τι ξέρει ο καθένας, να πει τώρα ότι το δώσαμε τσάμπα το ελληνικό. Εκεί θα επενδυθούν δισεκατομμύρια και θα δουλέψει πολλής κόσμος. Άρα αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος είναι αυτό. Πρέπει κάπως να ξεκινήσει και να λειτουργεί η οικονομία και πώς θα γίνει μόνο με επενδύσεις και να επιτρέψουν και στους Έλληνες. Δεν λέω, μακάρι να μείνουν σε ελληνικά χέρια, αλλά δεν είναι και το ζητούμενο μου προσωπικά εμένα αυτό, γιατί όποιος και να έρθει να επενδύσει σε αυτόν τον τόπο, αν πιάσει ο κόσμος δουλειά, τα χρήματα εδώ θα μείνουν. Αυτό είναι αυτονόητο. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά σήμερα. Γνωρίζετε ότι αυτή η εκπομπή είναι η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αφορά τους επιχειρηματίες. Τα προβλήματα των επιχειρηματιών. Καλησπέρα και σε όσους φίλους μπήκανε τώρα. Κάθε Δευτέρα 6 με 7 είμαστε εδώ με καλεσμένους, με τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Σήμερα θα μιλήσουμε με τη Δράμα, θα μιλήσουμε με τα Γιάννενα, θα μιλήσουμε με την ΚΕΑ. Και έχουμε εδώ στο πάνελ μας τον κύριο Λιάσκο. Καλησπέρα και ευχαριστούμε καλησπέρα που ήρθατε σας. Κοντά μας σε αυτή την εκπομπή.
Καλησπέρα. Ομολογώ βέβαια ότι επειδή είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου, πενιντάρισα για να βγω σε τέτοιου είδους εκπομπές. Ποτέ δεν είναι αργά. Παρόλο θέλουμε τη βοήθειά σας. Θέλω την κατανόησή σας, γιατί έχω λίγο τρακ. Από το τρακ πιθανώς να μου φύγουν μερικά μόρια προτάσεων, να γίνουν μερικά φάλτσα από την πλευρά μου. Θέλω κατανόηση αυτό. Παιδιά, είμαι η πρώτη φορά που βγαίνω στα κανάλια. Ωραία. Σε ένα κανάλι, τέλος πάντων. Εσείς έχετε μία από τις μεγαλύτερες βιοτεχνίες στην Ελλάδα. Η δουλειά σας είναι το ύφασμα. Να ξεκινήσουμε από τη βάση. Έτσι, ναι. Ναι. Καταρχήν, τέλη δεκαετία του 90, υπήρξα ο μεγαλύτερος θήτης της ελληνικής κλωστοϊφαντουργίας. Φέρνοντας στην Ελλάδα εισαγόμενο μπραντ ρούχων, με αποτέλεσμα πραγματικά ακούσια να θανατώσω πολλές μικρές βιοτεχνίες στη χώρα, βάζοντας πολύ φθηνό ασιατικό μακό μπλουζάκι στη χώρα. Προς τιμή σας που το λέτε αυτό καταρχήν. Όχι, αυτό. Υπήρξα θήτης πραγματικά. Βέβαια και η συγκυρία τότε εκείνα τα χρόνια το επέβαλε αυτό για την επιβίωσή μου, της οικογένειάς μου, των εργαζόμενών μου, όσους είχαν απομείνει σε μένα. Στην πορεία, ύστερα από αυτόν τον βομβαρδισμό της χώρας μετά το 8, διαπίστωσα ότι υπάρχει πραγματικά ευκαιρία κανείς να ξανασχοληθεί, να φτιάξει κάτι εδώ. Καθότι και νερώσαν το κρασί τους οι Έλληνες εργαζόμενοι και εμείς οι Έλληνες επιχειρηματίες πλέον δεν βρίσκουμε χρήματα για εισαγωγές. Παράλληλα βρήκα πραγματικές ευκαιρίες σε υπόγεια πεταμένα μηχανήματα. Να πούμε καταρχήν τι κάνετε, ξεκινήσουμε αυτό, να μάθετε τι κάνετε, τι ακριβώς κάνετε. Ρούχα. Έχουν καταλάβει ο κόσμος. Τι ακριβώς, τι και φτιάχνετε. Βασικά φτιάχνουμε t-shirt, ναι. Και όχι μόνο, και φουτεράκια και φορμίτσες, τα οποία διοχετεύονται σε διάφορους κλάδους όπως η διαφήμιση, ο τουρισμός, ο αθλητισμός. Ή κάποιο brand, κάποιος άμα θέλει, μπορεί να έρθει εγώ να σας πω. Διαφήμιση, το promotion, αυτό εννοώ. Το promotion. Στην πορεία, όπως σας είπα, το 12 κατάφερα και μάζεψα κάποιες δραπτομηχανές, κάποια κοπτικά, από εργοστάσια αραχνιασμένα, κλεισμένα σε υπόγεια. Να δούμε και μερικά πλάνα από το... Από το τωρινό, από την τωρινή ιστορία, ναι. Και... Και προσπαθώ από το 12 και πέρα να καταφέρω κάτι να παράξω στα Βαλκάνια. Δεν λέω Ελλάδα, έτσι δεν θέλω να είμαι ένας γραφικός Ελλαδίτης, αλλά ένας πραγματικός επιχειρηματίας που κοιτάει και τους γειτονές του και τη χώρα του. Άρα εσείς παίρνετε το ύφασμα. Παίρνω έτσι, το ύφασμα. Την πρώτη, ξεκινάτε κάθε την παραδοσία. Και το πλέκω στην Ελλάδα και το εισάγω από γείτονα χώρα, το οποίο το ράβω και στην Ελλάδα και σε γείτονα χώρα. Έτσι, είμαι υπέρ του να συνδυαστεί η παραγωγή στο περίεργο τρίγωνο που λέω εγώ, Κωνσταντινούπολη, Αθήνα, Τύρανα. Έτσι, είμαι υπέρ της σύμπραξης αυτών των τριών, αυτού του τριγώνου, των Βαλκανίων. Ωραία. Έτσι. Πόσες βιοτεχνίες έχουν μείνει στην Ελλάδα στο αντικείμενό σας? Είναι σημαντικό να μάθει ο κόσμος, γιατί προφανώς δεν γνωρίζει ότι η Ελλάδα είχε παράδοση, έτσι, μεγάλη παράδοση, δεν είχε... 2.500 χρόνια και πλέον κλωστοϊφαντουργία στη χώρα και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Βλέπουμε εδώ τις μηχανές, για πείτε μας κιόλας τι είναι, να μάθει ο κόσμος, γι' αυτό βγαίνει αυτή η εκπομπή, κοιτάξτε, ότι ακόμα βλέπετε, κάτι κάνουμε εδώ. Αυτό που βλέπετε τώρα εκεί, δυστυχώς είχε κλείσει ένα εργοστάσιο εδώ στην Αττική και πήρα το μηχάνημα αυτό προκειμένου να... όντας άσχετος κιόλας με την παραγωγή, έτσι, να κόβω τα υφάσματα ούτως ώστε να ράβονται εδώ. Έτσι, τώρα εδώ βλέπουμε την αποθήκευση υφασμάτων, τα οποία τα περισσότερα είναι και στην Ελλάδα φτιαγμένα, αυτά που βλέπετε, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, γενικά είναι υφάσματα που τα βρίσκουμε στα Βαλκάνια και όχι στην Ασία. Τώρα θέλω να μας πείτε, για να ακούσει και ο κόσμος, πώς είναι η αγορά σήμερα που μιλάμε. Επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία, γυρίζετε όλη την Ελλάδα, πόρτα-πόρτα, μαγαζί-μαγαζί. Πώς είναι αυτή τη στιγμή η αγορά όσον αφορά το Λιανοπούλι και πώς είναι και εσείς που κατασκευάζετε, έτσι. Η αγορά είναι πάρα πολύ δύσκολη και δεν χρειάζεται να το λέω εγώ. Έτσι, έχουμε να κάνουμε με τους Ασιάτες ευπρεπείς κατά τα άλλα συναδέλφους. Έχουμε να κάνουμε με τους γείτονές μας, Βουλγαρία, Αλβανία, που και αυτοί θέλουν μερίδιο δικαίως από τη χώρα μας. Και έχουν πάρει μεγάλο έχουμε κομμάτι. Να πολλές κάνουμε με εταιρείες. Πορτοφόλια ελληνικά, τα οποία είναι πραγματικά πλέον άδεια. Έχουμε να κάνουμε με ένα τραπεζικό σύστημα που και αυτό το ίδιο είναι άρρωστο και δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Εν αντιθέσει που τα τραπεζικά συστήματα των Ευρωπαίων είναι τρομερά ισχυρά και εγώ αυτή τη στιγμή
παλεύω ως Δαβίδ απέναντι σε Γολιάθ Γερμανούς, σε Γολιάθ Βέλγους, που παίρνουν τα κεφάλια από τις τράπεζές τους, τα πηγαίνουν στην Ασία και τα φέρουν υπό μορφή κοντέινερ εδώ στη χώρα. Άντε τώρα να τα βάλεις με όλους αυτούς. Λιάσκο, το λέω με πικρία, έτσι. Θα μπορούσε να γίνει ένα συνδυασμός, ας πούμε, ναι, και οι Έλληνες να προοδεύσουν βοηθούμενοι και από τις τράπεζές τους και από την κυβέρνησή τους και από τους πελάτες μας. Να βοηθηθούμε και από τους πελάτες μας, να τους βοηθήσουμε και εμείς. Δηλαδή, γενικά είναι ένα πικρό κράμα όλη αυτή η ιστορία που έχει στηθεί στην Ευρώπη, που η ίδια η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, χωρίς να το καταλάβει, βάζει αυτόν γκολ. Μια και έχουμε το Euro τώρα, έτσι. Δηλαδή, τα αυτόν γκολ που τρώει η Ευρώπη είναι ανεπανάληπτα. Ναι. Σχεδόν σικέ μου μοιάζουν όμως τα αυτόν γκολ. Σικέ. Πόσους εργαζόμενους έχετε στην επιχείρησή σας? Βλέπω πάρα πολύ κόσμο. Προσπαθώ το χειμώνα να κρατήσω 15-20 άτομα και το καλοκαίρι ευτυχώς λίγο ανεβαίνει ο τουρισμός, λίγο τα μαγαζιά, λίγο αλλάζει η ψυχούλα του Έλληνα λόγω του ήλιου και εκεί το ανεβάζω στα 30-35 άτομα. Μάλιστα. Να πούμε και όλα στους φίλους μας, θα βάλουμε και τα τηλέφωνα. Μπορείτε να παραμένετε κανονικά. Αυτό το βήμα είναι για τους Έλληνες επιχειρηματίες. Ξέρω ότι δεν μπορεί να έρθουν όλοι εδώ. Προσπαθούμε συνέχεια να βγάζουμε από διάφορα επαγγέλματα κάθε Δευτέρα εδώ στην εκπομπή μας για να, και να μάθει ο κόσμος ότι πρέπει να στηρίζει τα ελληνικά προϊόντα. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που ακόμη είναι εδώ. Ο κ. Λιάσκο είναι από τις λίγες εταιρείες. Περισσότεροι έχουν φύγει στα Βαλκάνια. Πολλές εταιρείες δεν έχουν φύγει. Έχουν φύγει πολλές εταιρείες. Με πικρία το βλέπω εδώ στην Ελλάδα να φεύγουν στη Βουλγαρία. Σχεδόν όμως μοιάζει σαν εσκεμμένο κυνηγητό των επιχειρηματιών να φύγουν στα Βαλκάνια. Πλέον δεν είμαι καλόπιστος. Είναι εχθρικό το περιβάλλον. Έχω να κάνω με κακοπροαίρετους πλέον. Το αυτονόητο και οποιοδήποτε θα μπορούσε να καταλάβει ότι όταν διώχνεις όλες αυτές τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό, προφανώς κάνει το κράτος και από τα χρήματα που μπορούσε να μαζέψει, αλλά και θέσεις εργασίας, ακίνητα, ρεύμα και πολλά άλλα. Όσον αφορά για τα χρήματα και το κράτος, επιτρέψτε μου πλέον να έχω μια επιφύλαξη. Έτσι, γιατί αρχίζω και δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα στο ευρωπαϊκό ή βαλκανικό επιχειρήν. Είναι δυνατόν να έχουμε έναν Ντράγκη, ο οποίος τυπώνει αβέρτα κουβέρτα χαρτοπόλεμο δις ευρώ, έτσι, για πλάκα κάθε μήνα, και να στείνει στον τοίχο την χώρα μου για 200 δις από το 8, ενώ από τότε μέχρι τώρα και ο Ομπάμιας και ο Ομπάμας και ο Ντράγκη έχουν τυπώσει πλέον τον 13. Άρα εδώ κάτι άλλο συμβαίνει, το οποίο με κάνει πλέον να έχω να κάνω με κακοπροαίρετους ως κακόπιστος. Δεν βρισκόμαστε το 9, όπου τους πιστεύαμε όλους. Βρισκόμαστε πλέον στο 16, όπου βλέπουμε συντρίμια. Λοιπόν, έτσι. Άρα εδώ σηκώνει πολύ κουβέντα, είναι Στράτο. Είναι μεγάλη κουβέντα. Και να μην την ανοίξουμε τώρα. Έτσι. Άρα σε αυτό το βομβαρδισμένο τοπίο προσπαθώ σαν μικρός χτίστης και εγώ με τους... Και ευχαριστώ πάρα... Εδώ πρέπει να πω κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους εργαζόμενους μου. Με στηρίζουν, καθυστερώ να τους πληρώνω. Δεν τους πληρώνω έγκαιρα και τους ευχαριστώ για την κατανόηση σε αυτή μου τη δυσκολία. Έτσι. Είναι ήρωες οι εργαζόμενοι μου. Βλέπετε... Είναι πραγματικά ήρωες. Γιατί για 500 και 700 ευρώ και αυτά καθυστερημένα κάθονται εδώ και φτιάχνουν και στηρίζουμε... σαν τα δημιουργικά μυρμήγκια ρουχαλάκια εδώ. Βλέπετε ότι εδώ υπάρχει μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να κρυφτούμε, γιατί και εμείς είμαστε επιχειρηματίες. Αφήσαμε τώρα, ήρθαμε τη δουλειά μας. Ο κ. Λιάχος ήταν στη δουλειά του, εγώ στη δουλειά μου. Ο κ. Κροναίος τώρα θα μας πει και τα δικά του, ήταν επίσης στη δουλειά του. Δεν είμαστε δημοσιογράφοι, εγώ είμαι δημοσιογράφος, αλλά ερχόμαστε εδώ για να πούμε τα προβλήματα των επιχειρήσεων και βέβαια και τα θετικά, γιατί υπάρχουν και θετικές πλευρές στον τόπο, άνθρωποι που έτσι προσπαθούν, όπως και ο κ. Λιάσκος είναι θετικό, εγώ θετικό το βλέπω. Όχι, το ότι έχω μια πικρία δεν σημαίνει ότι δεν βλέπω με οξυδέρκεια τις λύσεις. Το ότι δεν λύσεις πρέπει υπάρχουν. Να παλέψουμε εδώ να αλλάξουμε... Στράτο, έτσι, λύσεις υπάρχουν. Προφανώς. Το θέμα να τις αφήσουν είναι να τις αφήσουν να εφαρμοστούν. Ο κύριος Κροναίος εδώ, θα πάμε στην άλλη πλευρά τώρα, ο φοροτεχνικός μας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είσαστε πάλι εδώ κοντά μας. Καλά. Με πολύ χρήσιμες συμβουλές, έτσι. Και βέβαια είναι όλα αυτά που συζητάμε, που οι σοφοί μας ψηφίζουν και μας κάνουν τη ζωή μας δύσκολη. Λοιπόν, τι έχουμε.
Καταρχήν, είναι αντίξωση συνθήκες, ας πούμε, και ειδικά στο, στο κομμάτι του κύριου Λιάσκου με τις, στον τομέα του. Γενικώς όλες οι επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα. Γενικώς πολλές επιχειρήσεις δεν πληρώνουν τους εργαζόμενους τους, όπως είπε και προηγουμένως ο κύριος. Το θέμα είναι να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να... Να φτάσουν όχι στα επίπεδα που ήταν, ας πούμε, πριν 5-6 χρόνια, να φτάσουν σε κάποιο σημείο να μπορούν να τα απεξέλθουν και να μην συνεχίζουν να κλείνουν η μία μετά την άλλη, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα. Γενικώς όλα είναι εναντίον τους. Ψηφίζονται νόμοι, αλλάζουν τα φορολογικά νομοσχέδια. Μου λέγατε πριν. Οι δηλώσεις, ας πούμε, των εταιριών μόλις τώρα ανοίξανε. Όλοι προσπαθούν με να... Με τις δηλώσεις τι γίνεται, να πούμε κάτι το οποίο είναι όλους ενδιαφέρον. Λοιπόν, στις 8 έκτου, πριν μερικές μέρες, ανοίξανε δηλώσεις των ανώνυμων εταιριών. Θα πληρωθούν, η πρώτη δόση θα είναι στο τέλος του Ιουνίου και θα πληρωθούν σε 7 δόσεις μέχρι 31 Δωδεκάτου. Ταυτόχρονα δώσανε παράταση στις γενικές συνελεύσεις. Εκεί υπάρχει ένα μπέρδεμα με τις εταιρείες, γιατί πολλοί, αν δεν δηλώσουν, οι γενικές συνελεύσεις γινόντουσαν στις 36, ενώ τώρα μπορούν να γίνουν μέχρι τις 31 Οκτώβου. Λοιπόν, πολλοί και πέρσι την πατήσανε, γιατί ενώ είχαν δηλώσει στις 36 ότι θα κάνουν γενική συνέλευση, δεν μπορέσανε να στείλουν 20 μέρες πριν το πρακτικό, ας πούμε, του Διοικητικού Συμβουλίου και έτσι φάγανε πρόστιμα, ας πούμε. Γιατί πρέπει να δηλώσεις ότι θα κάνω, ότι στις 31 Οκτώβου θα γίνει η Γενική Συνέλευση για να έχεις το περιθώριο μέχρι 10 Οκτώβου να είσαι εμπρόθεσμος, ας πούμε, στο ΓΕΜΗ. Τώρα, το θέμα των προστήμων, ας πούμε. Ανοίξαν οι δηλώσεις τώρα. Σε λίγο καιρό, σε 20 μέρες, θα αρχίσουν τα πρόστιμα. Είναι πολλοί που δεν είναι έτοιμοι. Καταρχήν, άλλαξε αυτό το πράγμα που το ξέραμε εδώ και 30 χρόνια, πώς θα κλείνουμε τους λογισμούς. Από φέτος, είπανε και τελικά θα γίνει, θα κλείσουμε τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Αυτό. Όλοι λέγανε ότι θα δώσουν παράταση για ένα χρόνο, θα δώσουν μια ανέχεια να μπορεί ο λογιστής να διαλέξει με ποιο τρόπο θα θέλει. Τελικά δεν είπαν τίποτα, θα πρέπει να γίνουν όλα με αυτόν τον τρόπο. Μιλήσανε για τα πρόστιμα. Έχουν αναρτήσει ότι κοιτάξτε να δείτε να στείλει τις φορολογικές δηλώσεις. Οι δηλώσεις έχουν πρόστιμο 100 ευρώ, λένε όλοι. Το παρουσιάζουν έτσι. Λοιπόν, και οι δηλώσεις των εταιριών, αν είναι, λέει, μηδενικές ή πιστωτικές, θα πληρώσουν 100 ευρώ. Δεν είναι έτσι, γιατί οι δηλώσεις των εταιριών είναι πάντα χρεωστικές. Από τη στιγμή που έχουν μέσα, το τέλος επιτιδεύματος, τα 1.000 ευρώ ή 600 ευρώ που είναι το κάθε υποκατάστημα, αυτόματα είναι χρεωστικές. Άρα αυτόματα οι ανώνυμες εταιρείες και οι ΕΠΕ πληρώνουν 500 ευρώ πρόστιμο, ενώ οι απλές εταιριούλες χωρίς προσωπικό, με δύο άτομα προσωπικό που έχουν απλογραφικά βιβλία, πρέπει να πληρώσουν 250 ευρώ πρόστιμο. Για κάθε μήνα καθυστέρησης είναι 0,75%. Λοιπόν, παρουσιάζουν ότι είναι 100 ευρώ, δεν είναι τίποτα, οι μηδενικές δηλώσεις. Λέει ο άλλος, εντάξει, μωρέ, αργότερα θα κάνω. Ξέρω, εγώ θα τα καταφέρω. Ας μην και να μην τα καταφέρω. Και μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, ρωτάνε και όλος λέει, ναι, κοίταξε να δεις. 100 ευρώ θα πληρώσει και μετά από ένα χρόνο πάλι 100 ευρώ θα πληρώσει. Δεν είναι έτσι. Μάλιστα. Γιατί τρέχει και το 500 και τρέχουν και τα πρόστιμα κάθε μήνα που δεν γίνονται. Και άλλο ένα μου λέγατε για τις κάποιες ρυθμίσεις που έχουν βγει. Σε λίγο θα βγουν. Λοιπόν, κοίταξε, πολλοί ακόμα προσπαθούν να διατηρήσουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Τι γίνεται τώρα, σε λίγο θα υπάρξει η πρώτη δόση της δήλωσης. Και οι δηλώσεις των εταιριών είναι κάθε μήνα. Μετά και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν κάνει αυτές τις ρυθμίσεις. Είναι η πρώτη δόση τον 7ο μήνα, η δεύτερη τον 9ο και η τρίτη τον 11ο μήνα. Λοιπόν, εάν καθυστερήσουν μία δόση, χάνουν και τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Που είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ευρωπαϊκή ρύθμιση. Λοιπόν, η συμβουλή είναι. Μόλις καταστεί κάτι λήξη πρόθεσμο, μέσα στις επόμενες μέρες, μέσα στον επόμενο μήνα, που από πρώτη εβδόμου είναι 15 μέρες έχουν προθεσμία, όχι ένα μήνα, να μην περιμένουμε μέχρι τέλος εβδόμου, να κάνουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων σε αυτό το ποσό, ούτως ώστε να μην έχουν τίποτα λήξη πρόθεσμο για να μην χάσουν και τη ρύθμιση αυτή την καλή των 100 δόσεων. Αυτό βασικά είναι το κυριότερο. Κάνει πραγματικά, κύριε Χρονέ, επειδή εσείς τα ζείτε κάθε μέρα, έτσι. Εντύπωση πώς αυτό το κράτος δεν μπορεί να έχει ένα φορολογικό σύστημα και να ξέρει σαν επιχειρηματίας, έτσι.
Το ζει πιο καλά από καθένα. Έχουν αλλάξει τα προεκλογικά νομοσχέδια, αλλάζουν 4 και 5 φορές το χρόνο. Έχουμε φτάσει. Ότι είναι αυτό, να ξέρει και ο Έλληνας και αυτός που θα έρθει να επενδύσει σε αυτόν τον τόπο, ότι θα έχει αυτούς τους φόρους. Έχει... Εδώ δεν ξέρουμε τι γίνεται. Για να κάνεις λέει κάτι αύριο, άκουσε τις ειδήσεις των 8 ή των 9. Αλλά για να είσαι σίγουρος, λέει, άκουσε και τις ειδήσεις των 12. Δηλαδή, όλα αλλάζουν, ας πούμε. Την Παρασκευή λες είναι κάτι, τη Δευτέρα σου λένε είναι ο νόμος. Έχουμε νόμος του κράτους, δεν ψηφίστηκε το Σαββατοκύριακο. Να βγάλουμε κάτι. Εντάξει, να με ειδοποιήσετε. Πάντως είναι ένα επίσης από τα σοβαρά θέματα που δεν γίνονται επενδύσεις σε αυτόν τον τόπο. Ότι το φορολογικό μας σύστημα δεν είναι σταθερό. Σίγουρα. Το κυριότερο. Αυτή η ανακόλουθη θεσμοθέτηση των πάντων, είτε αυτό είναι φορολογικό, είτε αυτό συνταξιοδοτικό, είτε οτιδήποτε. Είτε ασφαλιστικό, είτε ασφαλιστικό. Έτσι, τσουβαλιάζουν και τα 300 παλικάρια μας εκεί στο Σύνταγμα, έτσι, ως κακοπροαίρετους. Αυτό είναι που είπα στην αρχή της εκπομπής. Εγώ πλέον δεν είμαι καλόπιστος, ναι, απέναντι σε κανέναν. Η αλήθεια είναι ότι τα 300 παλικάρια μας, όπως το λέτε, με τα 300 παλικάρια λένε θα κάνουμε αυτό, ενώ ξέρουν ότι θα αλλάξουμε. Ναι, κοιτάξτε, ναι. Εδώ υπάρχει το εξής από το 9 και έπειτα. Υπάρχει μια τρομερή σκυταλοδρομία, έτσι, κυβερνήσεων και σκυταλοδρομία δεινών για το έθνος. Για τους Έλληνες. Αυτή η σκυταλοδρομία κάποια στιγμή θα τιμωρηθεί. Θα τιμωρηθεί όχι εκδικητικά, ως φυσική επακολουθία. Δηλαδή ο κόσμος κάποια στιγμή θα παραιτηθεί απ' όλα και από το προδομένο κίνημα το δεν πληρώνω θα γίνει φυσικό επακόλουθο. Μα δεν ήδη πληρώνω. Έχουν παραιτηθεί από το θέμα του δεν πληρώνω. Υπάρχει μια γενική παραίτηση. Και ξέρετε κάτι, διακρίνω ότι το έχουν καταλάβει και δεν τους νοιάζει, δεν υδρώνει τα αυτή τους. Το θέμα είναι όμως να μην φτάσουμε... Τους νοιάζει, το θέμα είναι ότι... Δεν τους νοιάζει. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε άκρα. Προφανώς καθίστανται και οι 300 για κάποιο λόγο, υπό κάποιον τύπο εκβιάσιμοι. Ή υπό κάποιο τύπο να έχει ο καθένας το σκελετό στην ντουλάπα τους, από αυτούς τους 300. Έτσι. Και έτσι εθελοτυφλούν στο κακό που επέρχεται. Εσκεμμένα. Γιατί προφανώς οι ίδιοι ξέρουν τι επέρχεται. Και το έχουν προαποφασίσει. Αυτό το ξέρουμε είναι και εμείς. Είναι ένα περίεργο συναξάρι δεινών. Αυτό που έρχεται. Λοιπόν, κύριε Λιάσκο, να πούμε κάτι. Δεν πανικολογώ. Ρεαλιστικολογώ. Να συμβουλέψουμε όμως και τους νεότερους. Γιατί εγώ δεν είμαι των άκρων. Και προφανώς δεν θέλω για τον τόπο μου, έτσι, αυτά που περάσανε οι προηγούμενοι, να τα ζήσουμε κι εμείς. Το καλύτερο θα ήταν να μπορέσουμε μόνοι μας να βρούμε τις λύσεις. Και έχω πει πολλές φορές εδώ μέσα από την εκπομπή ότι οι λύσεις ούτε μπορούν να βρεθούν από τη Γερμανία, ούτε από την Ιταλία, ούτε από την Γαλλία. Οι λύσεις πρέπει να βρεθούν μέσα εδώ, από το δικό μας το κράτος. Εμείς πρέπει να κάτσουμε εδώ. Όποια λύση και να εφεύρεις. Έχουν το δεινό αντίδοτό της. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Εντάξει, τώρα δηλαδή, αυτό τη στιγμή που η Ελλάδα, την τελευταία της βιομηχανία, που της απέμεινε, που είναι τουριστική, σήκωσε κεφάλι τα τελευταία δύο χρόνια με απίστευτη αύξηση, εκεί ως διαμαγείας, έτσι, δέχτηκα ένα τσουνάμι προσφύγων με αγάπη να τους δεχτώ. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά αυτό το τσουνάμι να μην προσβάλλει καθόλου τη βιομηχανία μου. Υπάρχουν κι άλλες λύσεις να φιλοξενήσω αυτόν τον κόσμο χωρίς να προσβάλλω τα ακριτικά μας νησιά που βασίζονται στον τουρισμό. Δηλαδή... Έχουν δυστυχώς ανοίξει πολλά παιδιά, θέματα. Οι Έλληνες πάντα... Είχανε να κάνουν με τους Ανατολίτες. Πάντα είχαμε να κάνουμε. Δεν τα χαλάμε. Πάντα τα βρίσκαμε μαζί. Και πρέπει να τα έχουμε έτσι. Καλά. Αυτή τη στιγμή όμως βλέπω ότι μεθοδεύτηκε από την πλευρά των Προτεσταντών. Έτσι. Ένα παιχνίδι ότι βομβαρδίζουμε μία χώρα να προκύψει ένα δεινό για την άλλη και έτσι να ωφεληθούμε εμείς και από τους δύο. Μα η ωφέλη αυτή τη στιγμή την έχουν μόνο οι γερμανικές βιομηχανίες. Και αυτό είναι παράλογο. Πώς να αφήσουμε να βομβαρδίσουν τους γείτονές μας, τους Σύριους, πώς να με εναντιώσουν εμένα πάλι με τον Τούρκο, έτσι, να έχω μια διαφορά πάλι για να ωφεληθεί ο Γερμανός να πουλήσει τα αυτοκίνητά του. Και εγώ ποτέ ως Βαλκάνιος να μην καταφέρω να παράξω αυτοκίνητο. Λοιπόν, γιατί πάλι βρίσκομαι σε μια διασάλευση. Να βγάλουμε μια γραμμή λίγο. Συγγνώμη δηλαδή για την ένταση. Όχι, καλά κάνετε. Αλλά πλέον το παιχνίδι είναι βανάγνωστο. Έχει γίνει τόσες πολλές φορές. Έχει κουράσει. Αυτό είναι. Έτσι, Έλληνες, για wake up. Ξυπνήστε. Κύριε Λεδάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε. Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Προσπαθούμε. Εδώ είμαστε εμείς και το ίδιο μέσα από αυτή την εκπομπή. Προσπαθούμε να αναδείξουμε ανθρώπους που παλεύουν σε αυτόν τον τόπο. Πείτε μας, τι έχετε φτιάξει εκεί. Έχω μάθει, έχετε κάνει κάτι πάρα πολύ όμορφο και στη δράμα. Το θέμα είναι ότι αρχίσαμε τις καλές εποχές.
την εποχή που υπήρχαν δουλειές, έτσι. Το 2004 αγοράστηκε μία καπναποθήκη, η οποία μετατράπηκε σε ξενοδοχείο. Το 2009 αρχίσαμε τη διαδικασία των αδειών και πήραμε την άδεια το 2011, δύο χρόνια καθυστέρηση, που αυτό βέβαια μας έβαλε πάνω στην κρίση. Ήδη είχαμε ξεκινήσει τη διαδικασία, με τα πολλών βασάνων και κόπων κατορθώσαμε να λειτουργήσει. Μάλιστα. Τώρα τι δυσκολίες έχουμε περάσει, αυτό είναι ευκολονόητα. Αρκετές δυσκολίες, αποδανισμούς με capital control, με όλα αυτά μας έφερε πίσω 5 χρόνια στην κατασκευή. Μάλιστα. Έχω μάθει ότι έχετε ένα στολίδι, το ξενοδοχείο σας είναι ένα στολίδι στην περιοχή. Πώς βλέπετε, έχει ξεκινήσει, εσείς έχετε τουρισμό όλο το χρόνο, είναι κάποια περίοδος που έχετε πιο πολύ τουρισμό? Κατά πρώτον, εγώ δεν είμαι από τη Δράμα, έτσι. Είμαι από Κρήτη. Mm-hmm. Τώρα, το θέμα είναι το πώς ήρθα στη Δράμα, είναι μια άλλη ιστορία. Mm-hmm. Έτσι αγαπήσαμε το κτίριο και γι' αυτό ήρθαμε. Το θέμα είναι ότι η περιοχή δεν έχει περίοδο. Mm-hmm. Έχει πολλές φυσικές ομορφιές, έχει εναλλακτικό τουρισμό. Έχει κάποια του μεταξά τα οχυρά, έχει το Λύσε το λεγόμενο. Mm-hmm. Υπάρχει τα Παράγκια, του Αλιστράτη, του Μαρά. Υπάρχουν πάρα πολλές φυσικές ομορφιές. Mm-hmm. Το δάσος της Ελατιάς. Υπάρχουν πάρα πολλές φυσικές ομορφιές, οι οποίες βέβαια δεν καθορίζονται από περιόδους. Μάλιστα. Άρα το ξενοδοχείο απευθύνεται σε εναλλακτικό τουρισμό και σίγουρα αυτή τη στιγμή οι Έλληνες δεν έχουν τη δυνατότητα να το επισκεφτούν με άνεση, γι' αυτό απευθυνόμαστε. Άρα έχετε πιο πολύ οι πελάτες είναι ντόπιοι πιο πολύ, Έλληνες δηλαδή. Προς το παρόν είναι Έλληνες, γιατί δεν ξέραμε πότε θα ανοίξουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πακέτα στο εξωτερικό. Τώρα δημιουργούμε κάποια πακέτα τετραήμερα, πεντήμερα, για να μπορέσουμε να βγούμε εκτός Ελλάδος, να φέρουμε κόσμο από το εξωτερικό. Πόσες κλίνες έχετε? Είναι 160 κλίνες. Έχει πολύ μεγάλο ξενοδοχείο. Έχει δύο συνεδριακά, έχει τα μπαρ, έχει σπα. Έχει όλες τις δραστηριότητες και όλες τις ανέσεις που έχει να πεντάσει στο ξενοδοχείο. Και ποιοι ήταν οι λόγοι που σας καθυστέρησαν και δεν ανοίξατε πιο νωρίς? Θα τους ακούσει και ο κόσμος, όχι δεν τους γνωρίζουμε. Απλά δεν υπήρχε δανεισμός. Από τις ελληνικές τράπεζες ο δανεισμός ήταν 10 και 12%. Που σημαίνει ότι εγώ δεν μπήκα τη λογική να πάρω από τις ελληνικές τράπεζες και έτσι χρηματοδοτήθηκα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δηλαδή, αν έπαιρνα από την Ελλάδα, έπρεπε να μεταβάσω στην τράπεζα το ακίνητο σε 2 χρόνια. Μάλιστα, μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Και καταλαβαίνω, γιατί για να το κάνετε αυτό, προφανώς είχατε μεράκι. Όπως είπατε και πριν, αγαπήσατε αυτό το κτίριο που πήρατε και το φτιάξατε και το αναδείξατε. Δούλεψε κόσμος, δουλεύει ακόμη κόσμος. Είσαστε μετανιωμένος από αυτή την κίνηση που κάνατε τελικά? Τελικά, δεν μετανιώνω για κάτι που κάνω. Mm-hmm. Έτσι, απλώς. Πέρασα πολλές δυσκολίες, αλλά δεν μετανιώνω, γιατί πιστεύω ότι μπορώ να τα καταφέρω και από εδώ και πέρα. Η κρίση έχει τα σύν και τα πλήν. Ναι. Εντάξει. Τα σύν είναι ότι βρίσκεις καλύτερες τιμές σε προϊόντα κτλ. Τα πλήν είναι οι καθυστερήσεις και όλη αυτή η διαδικασία της δανειοδότησης που δεν υπήρχε. Και μετά πολλών βασάνων και κόπων τελικά καταφέραμε όμως να πάρουμε δάνειο από ένα πρόγραμμα, το Τσέσικα, που έτσι αποφύγαμε την ελληνική τράπεζα. Που ήθελε 10 και 12% επιτόκιο. Δηλαδή ήθελε να μπει συνέτερος από τον πρώτο μήνα. Μάλιστα. Και εκτός αυτού, να σας πω και ένα παράλογο που υπάρχει, ότι με καλή συναπολογία το ΙΚΑ Θεσσαλονίκης, γιατί πέρασα 4.500 παραπάνω ένσημα. Γιατί αυτό? Δηλαδή έπρεπε να ήμουν κλέφτης για να ήμουν κύριος. Αυτό πώς γίνεται, κύριε? Έχουμε το φόρο τεχνικό. Δεν ξέρω. Πέρασα, εγώ δεν έχω πάει ένα ένσημο κανενός εργαζομένου. Ούτε ένα ένσημο ενός εργαζομένου. Μιλήσω, και αυτή τη στιγμή με καλή συναπολογία το ΙΚΑ για 4.500 παραπάνω ένσημα που πέρασα. Ότι κολλήσατε παραπάνω ένσημα? Μια στιγμή κολλήσατε κάπου παραπάνω και κάπου λιγότερο. Όχι, αυτό έγινε. Σε όλο το έργο ήταν 2.500 και πέρασε 7.000 ένσημα. Ναι, μήπως σε κάποια στάδια της αποπεράτωσης του ξενοδοχείου τα ένσημα ήταν λιγότερα από τα μήνυμα που έχουν εκείνοι? Εγώ ξέρω ότι είναι όμως. Αυτή υπολογίζουν όμως. 305.000 παραπάνω στο ΙΚΑ. Δεν καταλαβαίνεις, δηλαδή μιλάμε για παραλογισμό. Με καλή απολογία το ΙΚΑ Θεσσαλονίκης να απολογηθώ γιατί δεν έκλειψα τους εργαζόμενους. Είναι τρελαίνες δηλαδή. Εγώ βέβαια δεν θα πάω για απολογία. Ας κάνουν ό,τι θέλουν, να πάμε στα δικαστήρια. Να μου πούνε γιατί με ακολούθησε απολογία. Μάλιστα.
Αυτά είναι το ελληνικό δημόσιο. Έχετε, δηλαδή, έχετε και κάπου λιγότερα, σε κάποια συνεργεία, σε κάποια. Όχι, όχι, όχι. Είναι πάντα, πάντα σε όλα παραπάνω. Έπρεπε να ήμουν κλέφτης. Υπάρχει. Δηλαδή πρέπει να έχει κάποια συγκεκριμένα. Αν χρειάζεται παραπάνω δουλειά, πώς γίνεται. Όχι, για ποιον λόγο τον καλό να ένα παλιό κτίριο. Ένα παλιό κτίριο δεν μπορεί να καταλάβει εκ των προτέρων να ξέρει πόσο θα σου κοστίσει. Τα παλιά κτίρια. Μία αναπαλαίωση κτιρίων. Είναι, προφανώς, δεν είναι, είναι... Δεν είναι σαν τη μια καινούργια οικοδομή που ξέρει συγκεκριμένες τις εργασίες. Ξεκινάς από το παλιό κτίριο, αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα. Τα οποία τα λύνει. Για να τα λύσει χρειάζεται ο κόσμος. Πέρασα 4.500 παραπάνω ένσημα και με καλή απολογία το ελληνικό δημόσιο, γιατί πέρασα 4.500. Και μπορώ να καταλάβω γιατί κολλήσατε παραπάνω. Με όλο γιατί αυτό το. Δεν έκλεβα του εργαζόμενου. Ήσασταν απόλυτα συνεπείς. Και πολλοί πλέον στην Ελλάδα στο ΙΚΑ είναι συνεπείς, γιατί υπάρχει αυτή η τρομερή σπάλα. Έτσι, η λεμιτόμος του προστίμου, του γνωστού προστίμου, αν συλληφθεί εργαζόμενος μη ασφαλισμένος, των 10-500. Ναι. Δηλαδή, και να θέλατε κάτι να κάνετε, είναι έτσι το θεσμικό πλέον πλαίσιο και τα πρόστιμα από το 2014 και μετά, που δεν μπορείτε να κάνετε διαφορετικά. Ορθώς πράξατε παραπάνω. Και κατά συνείδηση και πρακτικά την οικονομία. Αλλά το κράτος όμως τον τιμωρεί τώρα που κόλλησε. Αυτό είναι το τρελό της υπόθεσης, ότι τον τιμωρεί. που έδωσε... Μα εσείς κάνετε ένα κομψοτέχνημα εκεί από ό,τι έχω καταλάβει. Μα δεν θα μπορούσε ποτέ ο Van Gogh, πριν ζωγραφίσει ένα πίνακα, να ξέρει πότε θα τελειώσει. Γιατί είναι ένα κομψοτέχνημα. Δεν μπορείς να προεξοφλήσεις από πριν ότι εγώ τελειώνω σε 30 μέρες αυτόν τον πίνακα. Εσείς πίνακα θα φτιάξατε εκεί οπωσδήποτε. Βρήκατε ένα παλιό κτίριο και το κάνατε κομψοτέχνημα. Ακριβώς. Και πρέπει να απολογηθώ γι' αυτό. πολλοί θα απολογηθούμε και όχι θα τοποθετηθούμε για πολλά σε αυτόν τον τόπο. Κύριε Λεδάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε καλές δουλειές να έχετε και υγεία πάνω απ' όλα. Ολόψυχα και από μένα, σαν άλλου κλάδου βέβαια, αλλά σας νιώθω σαν συνάδελφο. Καλή δύναμη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Βλέπετε λοιπόν, έτσι, και αυτός είναι ο σκοπός αυτής της εκπομπής, να αναδείξει αυτά τα προβλήματα των Ελλήνων επιχειρηματιών, που είναι πάρα πολλά. Ο καθένας μας μπορεί να διηγηθεί ιστορίες. Εγώ από μικρό παιδάκι, το ξαναπώ, θυμάμαι τον πατέρα μου, άκουγα συνέχεια τέτοια πράγματα, πώς αυτό το πολύπλοκο σύστημα, ότι δεν επέτρεπε να υπάρχουν εδώ, να υπάρχει ανάπτυξη, να επενδύσουν. Εδώ βλέπετε, ο άνθρωπος κόλλησε παραπάνω ένσημα και τον τιμωρεί το κράτος. Και πόσα που όλοι μας έχουμε ζήσει, έτσι, και εγώ μέσα από τη δική μου επιχείρηση μπορούμε να μιλάμε ώρες και μέρες ατελείωτες με τα παράλογα. Στράτος, διακόπτω. Ένα πράγμα πολύ ωραίο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ότι βρίσκω τρομερές φωλιές αλληλεγγύης μεταξύ των επιχειρηματιών. Αυτό είναι θετικό. Και να σας πω και αυτό κάνουμε και εμείς τώρα, έτσι, να πούμε για την εκπομπή. Ναι. Δεν είχε γίνει ποτέ εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που να συζητά τα προβλήματα των επιχειρηματιών. Είναι να το δεις με συγκίνηση αυτό το πράγμα. Καταρχήν, συνέλαβα τον εαυτό μου, ενώ παλιά μισούσα τους δημοσίους υπαλλήλους, έτσι όπως τους φέρανε και στις θέσεις που τους φέρανε, να αισθάνομαι αλληλέγγυος με τους δημοσίους υπαλλήλους. Και είμαι ένα άτομο κατεξοχήν της γενιάς του βολέματος. Η γενιά μου, θυμάμαι δηλαδή στο 15 μελές τότε, που τυχάνει να ήμουν και πρόεδρος, όλοι οι συμμαθητές μου λέγανε ένα βολευτό στο δημόσιο, ένα βολευτό. Τέλος πάντων, ο ιδιωτικός τομέας έχει υποστεί περισσότερα. Πάντως, οπότε εντάξει, ό,τι και να πούμε. Μην το λέμε. Και οι συνταξιούχοι. Έχει υποστεί πολύ περισσότερο ο ιδιωτικός τομέας. Να βγάλουμε συγγνώμη, μια γραμμή συγγνώμη, γιατί μας περιμένουν. Ναι, ναι. Αν μπορούμε, ναι. Για να συνεχίσουμε. Πάντως, η αλληλεγγύη είναι κάτι που έχει γεννηθεί στη χώρα και είναι συγκινητικό αυτό και υπέροχο. Και είναι και κάτι το οποίο, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, ότι πρέπει σιγά σιγά ο Έλληνας να αρχίζει να συνεργάζεται. Δηλαδή. Πέρα από το ότι να προτιμήσω να πάρω το προϊόν από σένα, εσύ από μένα, να μείνει το χρήμα εδώ, από εκεί και πέρα, και θέλω να συμβουλέψω και τους νέους ότι πρέπει σιγά σιγά να φτιάχνουν ομάδες, είναι αλλιώς να πάει ένας να στήσει κάτι. Το χρήμα γενικώς φεύγει έξω στις γειτονικές χώρες. Λοιπόν, το νομικό συμβούλιο του κράτους γνωμοδότησε τώρα αυτές τις μέρες, έτσι, τη μη επιβολή τέλους επιδιδεύματος σε ελληνικές εταιρείες που έχουν υποκαταστήματα εξωτερικού, δηλαδή στη Βουλή. Δηλαδή, κάποιο, αν ήταν μια ελληνική επιχείρηση, πληρώνει τέλος επιδιδεύματος για το υποκαταστήμα που έχει στην Ελλάδα. Έτσι, θέλανε να βάλουν και τέλος επιδιδεύματος. Έχει και 3 υποκαταστήματα στη Βουλγαρία. Mm-hmm.
τρεις φορές 600 ευρώ που είναι το υποκατάστημα. Ξέρω και στην Αλβανία και τέτοια. Λοιπόν, και γνωμοδότησε, ας πούμε, το νομικό συμβούλιο του κράτους ότι όχι, δεν είναι δυνατόν, μόνο τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα μπορείς, ας πούμε, να φορολογήσεις. Αυτό είναι τώρα πρόσφατο, χθεσινό, προχθεσινό. Παράλογο. Είναι παράλογο, ναι. Υπάρχει νομοθεσία ότι για το και κάθε κεντρικό και το κάθε υποκατάστημα πλώνεις για το κεντρικό 1000 ευρώ και 600 για το κάθε υποκατάστημα. Και θέλω να φορολογήσω. Δηλαδή, φανταστείτε οι τράπεζες, ας πούμε, που μπορεί να έχουν στο εξωτερικό, δεν ξέρω εγώ πόσα υποκαταστήματα, ας πούμε, να θέλουν να πάρουν φόρο και από αυτό. Εντάξει, θα μου πείτε οι τράπεζες, γενικώς οι τράπεζες της μισή ο κόσμος τώρα τελευταία, γιατί θεωρεί ότι πολλά χρήματα που δεν είναι στην αγορά έχουν δοθεί για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αλλά για να μιλάμε, ας πούμε, τέτοιο, είναι φοβερό, ας πούμε, να θέλουν να φορολογήσουν τα ελληνικά, τα ξένα υποκαταστήματα των ελληνικών εταιριών. Επίσης, να πούμε ότι αυτό το. Ότι με τα capital control, ότι δεν επιτρέπει στην αγορά, ειδικά το νέο χρήμα, όταν εγώ παίρνω τις πράξεις μου σήμερα και πάω και τις καταθέτω στην τράπεζα, ότι δεν μπορώ να κινήσω αυτά τα χρήματα όπως εγώ θέλω, έτσι, και έχουμε capital control, πώς να υπάρξει ανάπτυξη? Προφανώς δεν μπορεί. Γενικώς στέλνουν τα λεφτά στις τράπεζες. Δηλαδή, καταρχήν, οι επιχειρήσεις, οι λιανικές, οι επιχειρήσεις που δουλεύουν λιανικώς, είναι τα χρήματα γενικό. Επικρατεί κοινοτροπία στην Ελλάδα ότι, ξέρω εγώ, πληρώνει ο κόσμος τώρα τελευταία με κάρτες, αλλά πιο πολύ, ας πούμε, έχει μείνει το όχι το μετρητό να πάω να πάρω τα λεφτά. Λοιπόν, υπάρχουν επιχειρήσεις που εισπράττουν μετρητό. Λοιπόν, πώς θα τα βάλω στην τράπεζα τη στιγμή που την άλλη μέρα θα του πει πάρε 60 ευρώ. Μα όλη η αγορά. Δηλαδή, να βάλω σήμερα στην τράπεζα 10.000 για να πάρω 60 ευρώ αύριο ή 420 ευρώ. Κάνει και η τράπεζα, προφανώς. Όλοι οι επαγγελματίες στην χώρα είναι δύσπιστοι πλέον σε πάσα κατεύθυνση. Και γι' αυτό δεν αφήνουν τους εαυτούς τους να πάνε να καταθέσουν τα χρήματα, γιατί νιώθουν ότι φυλακίζονται τα χρήματα τους μέσα. Είναι καγκελώνονται. Μετά ακούνε το φορολόγηση των κρυμμένων, να μην πούμε κλεμμένο, των κρυμμένων σημαίνει ότι φορολόγηση. Δηλαδή και ο άλλος ακόμα που τα έχει φοβάται, ας πούμε. Σου λέει, εντάξει, εγώ τα έχω φορολογήσει, αλλά ξέρω εγώ αν τα βάλω εκεί. Αυτό είναι τρομερό. Αυτό είναι τρομερό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνέλληνες οι οποίοι έχουν τρομερά χρήματα στα μαξιλάρια τους, το πιστεύω αυτό. Ναι, σίγουρα. Έτσι. Και δυστυχώς φοβούνται να τα εναποθέσουν στην τράπεζα, ούτως ώστε η τράπεζα να βοηθήσει εμάς που τα έχουμε ανάγκη. Ειλικρινά, σας λέω, κάθε ευρώ που έχω προσπαθώ να το μεταφράσω είτε σε ύφασμα, είτε σε αποπληρωμή μισθείων των υπαλλήλων. Γενικώς έτσι συμβαίνει να το επενδύσεις. Δηλαδή το παραμικρό ευρώ. Και δυστυχώς δεν υπάρχουν. Μα γιατί δεν περισσεύει κάτι για να κάνετε κάτι έχει άλλο. Έχει γίνει αφέμαξη του μετρητού στα μαξιλάρια και στους κήπους και στις γλάστρες. Είναι τρομερό. Είναι μα τραγικό. Προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο. Να βγάλουμε και ένα τηλεθεατή. Να βγάλουμε και ένα τηλεθεατή. Εδώ μπορείτε να παρεμβαίνετε έτσι όποια ώρα θέλετε, γι' αυτό έχουμε τα τηλέφωνα. Γεια σας. Γεια σας. Από πού τηλεφωνήσετε και να μας θέλετε? Θησίο, από το Θησίο, Θόδωρος. Μάλιστα. Πείτε μας. Άκουσα τον κύριο που είπε για το τέλος επιτιδεύματος. Μάλιστα. Θα σας πω κάτι άλλο όμως. Εδώ υπάρχουν γύρω στα 70.000 αυτοκίνητα με αλλοδεκές πινακίδες που μένουν μόνιμα εδώ, κάνουν δηλώσεις. Τρέχουν να αρπάζουν τα επιδόματα με το Α21, όπως το λένε αυτό, και δεν πληρώνει κανείς τέλος κυκλοφορίας. Για ποιο λόγο να πληρώνω εγώ, εφόσον είναι αντισταθμιστικά τα τέλη? Δηλαδή, το τέλος κυκλοφορίας αντιπροσωπεύει τη στάθμευσή μου σε δημόσιο χώρο, τη φθορά του οδοστρώματος και τη ρήπανση του περιβάλλοντος. Αυτά τα τρία τα αυτοκίνητα, αυτά που ζουν μόνιμα στην Ελλάδα, Αλβανοί, Πολωνοί, δεν ξέρω τι είναι οι άνθρωποι. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, αλλά λέω. Ναι, καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο εγώ μου πίνει το αίμα το επίσημο κράτος, που το υπηρετώ και το υπηρετούσα και σαν φαντάρος και οπουδήποτε, και δεν πληρώνει αυτοί που τρέχουν και παίρνουν τα επιδόματα, μένουν μονίμως εδώ και δεν είναι είσοδος τουρίστα κλπ. Και ένα δεύτερο είναι ότι από το 1979 που είχα αναφερθεί εγγράφος για τις παραβάσεις των αλλοδαπών αυτοκινήτων, δεν βρέθηκε φόρμα μέχρι δεν το 2009. Δεν μπορούν να ελεκτούν, γιατί ειδικά στα Βαλκάνια μπαίνεις και βγαίνεις χωρίς τίποτα, οπότε δεν μπορούν να ξέρουν τι γίνεται. Τα πρόστιμα τους παραβάσεις των ξέρω αυτοκινήτων. Μάλιστα. Ωραίο κράτος έχουν. Ευχαριστούμε για την. Να είστε καλά. Τι γίνεται με το θέμα των. Δεν είναι κάποιο χρονικό διάστημα αυτή τη στιγμή που στην Ευρωπαϊκή μην Ένωση, αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα αυτοκίνητα κινούνται ελεύθερα. Μάλιστα. Κάποτε με το που έβγαινες υπήρχε σφραγίδα, μπήκα τότε, βγήκες τότε. Υπήρχε, ξέρω εγώ, λέγανε ότι ένα αυτοκίνητο τη στιγμή που περάσει 6 μήνες πρέπει να βγει μέχρι να αλλάξει ο χρόνος ή να βγει για 6 μήνες στο εξωτερικό και για να ξαναγυρίσει. Ιδεάλλως θα βάλει ελληνικές πινακίδες. Αυτό είναι ελληνικές πινακίδες. Τώρα ή μπορώ και εγώ να πάρω ένα αυτοκίνητο και να το κυκλοφορώ στην Ελλάδα.
Κοίταξε, κοιτάμε τις πινακίδες. Μπορεί να μην είναι αλλοδαποί. Μπορεί να είναι Έλληνες. Μπορώ που εγώ να πάω στην Βουλγαρία να πάρω ένα αυτοκίνητο. Επειδή έχουν αυτοκίνητο, επειδή έχουν ας πούμε, την έδρα τους, έχουν μεταφέρει τις επιχειρήσεις τους στη Βουλγαρία, να έχουν ένα αυτοκίνητο με βουλγάρικα αυτοκίνητα. Με βουλγάρικες πινακίδες. Αυτό. Εντάξει, δεν μπορεί να τα απαγορεύσει κάποιος. Το θέμα είναι δεν ελέγχονται. Μπορεί να βγαίνουν και να μπαίνουν. Για λόγους αρχής και συνείδησης, αυτή τη στιγμή στην εταιρεία μου υπάρχει το μεγάλο κυβισμού επί καλών εποχών που μπόρεσα και τα αγόρασα αυτοκίνητο με κατατιθυμένες τις πινακίδες. Και είναι επίτηδες μπροστά από την εταιρεία μου, γιατί δηλώνω με αυτόν τον τρόπο στάση ηθική. Οι πελάτες μου βλέπουν, οι αφιχθέντες στην εταιρεία μου βλέπουν το αμάξι με κατατεθειμένες πινακίδες, γιατί αυτό είναι στάση. Για μένα. Το θέμα για μένα. Θα μπορούσα να το πάω Βουλγαρία, κύριε να κάνω Λιάσκο, μια εταιρεία εκεί. Δεν το έκανα καθόλου. Έτσι. Και δεν το κάνω για λόγους ηθικής αρχής. Το πρόβλημα για μένα είναι ότι. Και είχα, σας είπα, γύρισα χθες από την Ελβετία. Είχα πάει για να πάρουμε μέρος σε μια έκθεση, σαν εταιρεία. Και μου λέγανε οι άνθρωποι αυτό το πράγμα ότι τα χρήματα που εισπράττονται για τους δρόμους, για τα τέλη κυκλοφορίας, τα δίνουν για να φτιάχνουν δρόμους. Τα χρήματα που εισπράττουν για την παιδεία, τα δίνουν στην παιδεία. Εδώ. Παίρνουν τα χρήματα από το ένα ταμείο. Τώρα, πώς έχει γίνει τα τώρα, πάνε στο. Να σας πω κάτι. Πληρωθεί... Πολλοί κόσμοι το ξέρει. Τα χρήματα γενικώς πάνε όπου αυτό υπάρχει ανάγκη. Όμως, δεν είναι όμως. Δεν υπάρχουν εγώ πουθενά αποθεματικά, δεν υπάρχουν τίποτα. Συγγνώμη. Υποτίθεται το πληρώνω εγώ τα τέλη για να πηγαίνω στα τέλη. Φερρυπίνη, η Ελβετία και η Γερμανία, για να ξέρει ο κόσμος, γιατί πολλοί να μην ξέρουν, δεν έχουν διόδια. Και μόνο με το σηματάκι λένε ότι πόσα χρήματα θέλουμε για τους δρόμους αυτά. Τόσα αυτοκίνητα, 2-1 εκατομμύρια αυτοκίνητα, επί τόσο αυτά τα χρήματα θα έχετε και με αυτούς πρέπει να συντηρήσετε τους δρόμους. Ή την παιδεία, τα νοσοκομεία. Το θέμα είναι ότι εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Καθένα. Είπες για διόδια. Πήγα μια διήμερη εκδρομή με το σχολείο της κορούλας μου προς τη νότια Πελοπόννησο. Ναι, ναι. Έπαθα σοκ το πόσα πολλά διόδια έχουν βάλει. Σε αυτόν τον καινούριο δρόμο Αθήνα Καλαμάτα. Και μέχρι Θεσσαλονίκη, με πάει, σταματάς. Η πλάκα ποια είναι, ότι σε κάθε 10 χιλιόμετρα σου για ένα 40, για ένα 20. Στο εξωτερικό παίρνει μια κάρτα όπου βγει πλέον. Σαν τη σταγόνα του Μαγνήτη. Έχουμε τον κύριο Παπαϊωάννη από την Ήπειρο. Συγγνώμη, κύριε Παπαϊωάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά είσαστε. Καλά. Πείτε μας πώς λέγεται καταρχήν το χωριό που βρισκόσαστε, να πούμε. Εγώ βρίσκομαι στην περιοχή των Ιωαννίνων, στα Γραμμενοχώρια και το χωριό που βρίσκομαι λέγεται Λίγκος. Λίγκος. Είμαστε 20 λεπτά από τα Γιάννενα, μάλιστα. Να πω καταρχήν ότι συγκινούμε πάντα όταν βρίσκομαι σε αυτό το μέρος, στην Ήπειρο γενικότερα. Έχει τεράστια ιστορία. Ένα πανέμορφο μέρος, όπως και όλη η Ελλάδα μας είναι όμορφη. Εσείς λοιπόν επιλέξατε να μείνετε. Καταρχήν είστε από εκεί. Είναι η καταγωγή, είναι το χωριό του πατέρα μου. Εγώ ζούσα πάντοτε στην Αθήνα και τα τελευταία 7 χρόνια έφυγα από την Αθήνα και είμαι στο χωριό. Μάλιστα. Έχω έρθει στο χωριό. Μάλιστα. Όπου έχω φτιάξει ένα χώρο για καφέ, ποτό και φαγητό. Και έρχεται αρκετός κόσμος από τα Γιάννενα πλέον και όχι μόνο. Επιλέξαμε να σας βγάλουμε στην εκπομπή γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι στην Αθήνα και όχι μόνο. Που παρατήσανε το χωριό τους, την πόλη τους και ήρθαν προφανώς εντάξει, άνθρωποι για καλύτερη ζωή στην πρωτεύουσα. Yeah. Αλλά είσαστε ένα παράδειγμα για να δουν και ο υπόλοιπος κόσμος ότι μείνατε στον τόπο σας, επενδύσατε, έτσι. Yeah. Και πώς είναι αυτή η κίνηση, πώς το είναι για καλύτερο έγινε. Σαφώς για καλύτερο. Οι καιροί είναι δύσκολοι, αλλά πιστεύω ότι πάντοτε... υπάρχουν οι δυνατότητες και οι προοπτικές στο να δημιουργήσει κάποιος να κάνει πράγματα, αρκεί να το θέλει πάρα πολύ. Οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένοι σε πόλεις και έχουν αφήσει τα χωριά τους για καλύτερα και εκείνοι, έτσι το έκαναν. Θεωρώ ότι αν νιώθουν εγκλωβισμένοι, γιατί αυτή τη στιγμή οι καιροί είναι δύσκολοι, έτσι και οικονομικά κτλ., είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση και μια πάρα πολύ καλή σκέψη και να τολμήσουν να πάνε στα χωριά τους και να δημιουργήσουν εκεί, γιατί υπάρχουν ευκαιρίες. Αρκεί να το θέλει κανείς πάρα πολύ. Τίποτε δεν είναι εύκολο, έτσι εννοείται. Προφανώς. Είναι αγώνες και δύσκολα. Αλλά θεωρώ ότι όταν θέλεις πάρα πολύ να κάνεις κάτι και να πετύχεις κάτι και το αγαπάς, μπορείς να τα καταφέρεις. Και εγώ επειδή είχα εγκλωβιστεί στην Αθήνα με συμβάσεις μεγάλη
εταιρεία τηλεπικοινωνιών, αποφάσισα ότι αυτό δεν μου ταιριάζει και ήθελα να δημιουργήσω κάτι δικό μου και να πάω σε ένα χωριό, έτσι, στα Γραμμενοχώρια, στο Λίγιο, στα Γιάννενα, το οποίο μέρος δεν είχε κάτι, δεν ήταν γνωστό, και αυτή τη στιγμή να έχω δημιουργήσει κάτι το οποίο το έχει μάθει πάρα πολύς κόσμος. Και αυτό το μου δίνει μεγάλη χαρά, έτσι, και δύναμη για να... Προφανώς είναι, και πρέπει να αισθάνεστε υπερήφανος, και έχω μάθει ότι είναι πάρα πολύ όμορφος χώρος και έρχεται πάρα πολύς κόσμος και μέσα από αυτό που κάνετε εσείς δίνετε και ζωή στην περιοχή, στο χωριό. Δεν ξέρω, έχει κατοίκους, μένουν τώρα, δεν ξέρω. Σίγουρα, ναι. Κοιτάξτε, οι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού είναι περίπου 50 ηλικιωμένοι. Απλά πλέον, εντάξει, το χωριό έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, ιδιαίτερα Σαββατοκύριακα, γιορτές και αρχίες, το κοιμάται αρκετός κόσμος. Και είμαι και από εκείνους που κάνω και κάλεσμα αρκετές φορές σε νέους ανθρώπους. Μπράβο σας. Λέω, ελάτε στην περιοχή, να σας βοηθήσω όπως μπορώ, έτσι ώστε να δημιουργήσουν και εκείνοι, γιατί όφελος έχουμε όλοι όταν γίνονται υγιείς προσπάθειες. Είδατε πώς, λοιπόν, μιλάω και εδώ στους καλεσμένους μου, ότι υπάρχουν άνθρωποι, και αυτό πρέπει να δείχνουμε μέσα από τη τηλεόραση, γιατί καλώς κακώς ή από το ίντερνετ ή από τη τηλεόραση, να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν σε αυτόν τον τόπο. Πάντως υπάρχει παραδείγματα, τάση. Υπάρχει τάση. Έχουν αντιστραφεί μάλλον οι όροι. Κάποτε ήταν προς την Αθήνα να πάει ο κόσμος. Τώρα υπάρχει τάση να πάει προς την επαρχία. Όσοι πιστεύουν, γιατί πρέπει να πιστέψεις ότι θα τα καταφέρεις, έτσι, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολη καιρή, και τολμήσεις το κάνει. Δηλαδή υπάρχει τάση προς την επαρχία, απλώς είναι δύσκολα να πιστέψει κάποιος ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει. Και πέρα από αυτό που κάνετε εσείς, προφανώς θα μπορεί κάποιος εκεί με τοπικά προϊόντα, έτσι. Ναι, σίγουρα. Ένας πλούσιος τόπος. Είναι πάντα αυτό που λέω, ότι αν σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, έτσι, μαζεύτηκε ο κόσμος, καλώς μαζεύτηκε, έτσι, πριν από κάποια χρόνια στις μεγάλες πόλεις, και αφήσανε χωριά, είτε ορεινά είτε παραθαλάσσια, έτσι, και από σε γόνιμα εδάφη, έτσι, τα οποία εγκατέλειψαν, και αυτά στο παρελθόν τα μέρη ανέθρεψαν πάρα πολύ κόσμο, έτσι, εκεί μεγάλωσαν. Ναι, ναι. Μεγάλωσαν οι Έλληνες, σε όλα αυτά τα χωριά, σε όλους αυτούς τους τόπους. Και ιστορικά, ιστορικά χωριά με φοβερή αρχιτεκτονική. Βέβαια. Κάλος. Βέβαια. Είναι μεγάλη, πανέμορφη η Ήπειρος. Είναι πάρα πολύ όμορφα τα μέρη. Καταρχήν σας λέω, έχω την τύχη να είμαι δίπλα στα Γιάννενα, τα οποία είναι μια υπέροχη πόλη. Και εν μέσω τέτοιας κρίσης η πόλη αναπτύσσεται συνεχώς. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η Εγνατία. Αλλά και ο κόσμος, οι Γιαννιώτες, ξέρετε, αγαπάμε πάρα πολύ τον τόπο μας. Και αυτό πλέον έχει αρχίσει και αποφέρει καρπούς στην περιοχή. Και εν ώψη και της Ιωνίας Οδού, η οποία τελειώνει και αυτή και παραδίδεται, θεωρώ ότι η πόλη είναι πάρα πολύ αναπτυσσόμενη εν μέσω της κρίσης. Βέβαια, σαφώς έτσι, η καιρή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και εγώ ίδιος κάνω τον αγώνα μου. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να αγαπάς αυτό που θέλεις, να το έχεις επιλέξει εσύ. Οπότε μπορείς και συνεχίζεις. Σας ευχαριστούμε πολύ, έτσι, γιατί είσαστε, είσαστε το θετικό της υπόθεσης και θέλουμε να βγάζουμε στην εκπομπή μας. Οφείλουμε, ξέρετε κάτι, αν σκεφτείτε, θα ξαναμπώ και πάλι, κάποτε ο κόσμος και οι Έλληνες στη χώρα μας πέρασε πάρα πολύ πιο δύσκολες φάσεις από τις σημερινές που ζούμε. Αυτό πρέπει να μας δίνει δύναμη και όνειρο να συνεχίζουμε. Δεν εγκαταλείπουμε ποτέ ούτε τον τόπο μας, ούτε τίποτε. Και αγωνιζόμαστε. Εύχομαι να τα πούμε και σύντομα στον χώρο σας. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλές δουλειές. Καλές δουλειές. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Είδατε, λοιπόν, και ειδικά και τα Γιάννενα, τι Λουγκάνο, τι Κόμο. Είναι όμορφη πόλη. Αυτό το παραλίμνιο που λένε οι Βόλτατος είναι υπέροχο. Έχει δυνατότητες, πέρα της ιστορίας. Μιλούσα με τον Δήμαρχο πέρσι, είχα πάει εκεί στον Ιωαννίνα. Και αυτό λέγαμε, το τι δυνατότητες έχει η Ήπειρος, έτσι, που τα τελευταία χρόνια το είχαν εγκαταλείψει. Έχει απίστευτες δυνατότητες και η ιστορία. Καταρχήν, θα σου πω ένα πράγμα. Όσον αφορά τους Τούρκους, θα μπορούσες να φέρεις τουρισμό, έτσι, στα Ιωάννα. Τώρα με την Εγνατία εδώ είναι όλα εύκολα. Τα Γιάννα είναι σε πολύ καλό σημείο, όπως είπε και ο κύριος. Έχει κρατήσει και υπέροχα στοιχεία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, υπέροχα στοιχεία αρχιτεκτονικά, έτσι, που πραγματικά οι Τούρκοι θα μπορούσαν να έρθουν στα Γιάννενα, ναι. Γιατί συνδέονται συγκινησιακά με όλο αυτό το αρχιτεκτονικό που υπάρχει μιας πλευράς. Και το νησάκι και το υπέροχο. Να πούμε στους φίλους που μας βλέπετε αυτή τη στιγμή, είπαμε κάθε Δευτέρα είμαστε εδώ. Αυτή η εκπομπή προσπαθεί να αναδείξει τη θετική πλευρά. Υπάρχει θετική πλευρά στην Ελλάδα. Άνθρωποι, λέει, υποψήφιοι και τώρα, ότι
επενδύουν. Ή αυτό ακόμα που είπε ο κύριος πριν, ότι πήγε στο χωριό του, επένδυσε εκεί. Ζει καταρχήν ανθρώπινο, σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το σκεφτούμε, ότι κάποιοι που δεν έχουν δουλειά στην Αθήνα, αυτός ο τόπος, ο ευλογημένος τόπος, μπορεί να παράγει πράγματα, είναι μοναδικά. Ήμουνα, σας ξαναλέω, εχθές στην Ελβετία που γύρισα και λες, ακούγαν Ελλάδα, πέρα από το όλα τα άλλα, και τι σου κάνει η Ελλάδα, φαγητό και τουρισμός. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που λέγανε ήταν η διασκέδασή τους. Αυτό λοιπόν εμείς πρέπει να το πάρουμε και νομίζω να το προσφέρουμε. Κάνανε ένα δημοψήφισμα, το να δώσουν μήνυμους μισθούς, μήνυμα βοήθεια στον κόσμο που δεν μπορεί. Και αποφασίσανε, και είπανε όχι. Και είπανε, δηλαδή οπουδήποτε αλλού πιστεύω στην Ελλάδα, θα λέγανε αυτό είναι. Ένα μήνυμο Ελβετία, μισθό, ό,τι, για να καθόμαστε, ας πούμε, να μην... Ό,τι αποφάσεις παίρνουν γίνεται με... Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για μία χώρα όπου εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες είναι δημοψήφισμα. Φυλακίζεται άφθονο χρήμα. Ναι, ναι, προφανώς αυτό να την πούμε. Και δεν είναι τυχαίο. Και ειδικά ο Ελβετός, προστατεύεται. Λοιπόν, εκεί πέρα και γάμο να κάνεις, είτε άντρας ή γυναίκα, είτε γυναίκα, ας πούμε, παντρευτεί κάποιος, είσαι ή άντρας Ελβετίδας ή γυναίκα Ελβετού. Μάλιστα. Ο Ελβετός πάντα προστατεύεται και απλώς βοηθάνε τον σύζυγο ή τη σύζυγο και του βρίσκουν δουλειά, εποχιακή σίγουρα. Όταν λέμε εποχιακή, ας πούμε ταχυδρόμος παράδειγμα που έχει τύχει με κάποιους φίλους, ας πούμε, κάποιο φίλο που έχει παντρευτεί μια Ελβετίδα. Λοιπόν, δουλεύει για 4 μήνες το καλοκαίρι, αντικαθίσταται ταχυδρόμος με 1.500 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, 1.400 ευρώ. Θέλω να πω ότι... Είναι μια μεγάλη ιστορία να μιλήσουμε για την Ελβετία. Καλό είναι να μιλήσουμε για την Ελλάδα καλύτερα. Πριν, γιατί θα σας ρωτήσω κάτι, κύριε Λιάσκο, θα ήθελα να πω το εξής. Γιατί το έζησα χθες και λόγω της δουλειάς μου, γνωρίζετε, κάθε εβδομάδα είμαι σε μια χώρα, ταξιδεύω από την Κίνα μέχρι έτσι, σε πολλά μέρη του κόσμου. Αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα σε ένα τραπέζι που ήμουν χθες στην Γενέβη. Να ακούω Έλληνες, και βέβαια το κάναν πρώτοι οι δικοί μας οι πολιτικοί, και να κατηγορούν τον τόπο. Βγήκα πραγματικά εκτός αυτού. Ό,τι και αν έχουμε σαν λαός, ό,τι προβλήματα, ό,τι άσχημα και αν έχουμε, καλό θα είναι να τα λύνουμε εδώ στον τόπο. Τώρα, να βγαίνουμε έξω και να λέμε ότι η Ελλάδα είναι έτσι, ο Έλληνας είναι απατεώνας, εγώ δεν το δέχομαι. Και αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα όταν ακούω τέτοιους ανθρώπους να κατηγορούν αυτόν τον τόπο. Αυτόν τον τόπο που έχει περάσει τόσα πράγματα, τόσους πολέμους. Είχε χθες ένα φοβερό ντοκιμαντέρ στην ΕΡΔΙΟ για τα Καλάβρητα. Πολύ σοβαρό, χωρίς. Που λες, okay, αυτά που έχει περάσει ο ελληνικός λαός. Δεν ξέρω άλλη χώρα. Το 40 ήταν ναι. Που σκοτώσαν εκεί το... Ναι. Να στο μαγείρεμα. Να κατάλαβα. Παιδιά, να σταθούμε λίγο σε αυτό που λέει ο Στράτος. Ο Στράτος είπε ότι ακούει στο εξωτερικό ακόμα και Έλληνες να κατηγορούν την Ελλάδα. Εγώ πιστεύω... Για Έλληνες, όχι ακόμη και για τους Έλληνες. Ακόμα και για Έλληνες. Βρέθηκα το 10 στο Βερολίνο, έζησα έναν ιδιότυπο επιθετικό ρατσισμό. Έτσι, επειδή πάω στις εκθέσεις επίσης. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η ενοχοποίηση του ελληνισμού δεν είναι τυχαία. Και ο ίδιος ο Παπανδρέου βγήκε και είπε ότι είμαστε έτσι, όταν βγήκε και είπε ότι είμαστε το 2010, κομπιναδόροι και... Το 2010, ναι, καλά, ας αφήσουμε τον κύριο με το κολάν. Ας τον αφήσουμε. Η ιστορία θα τον κατατάξει εκεί που του αξίζει. Έτσι. Και πολλούς. Λοιπόν, μια στιγμή. Η ενοχοποίηση της χώρας από το 8 και έπειτα, για μένα, κατά την άποψή μου, εκ του αποτελέσματος το 16, βλέπω ότι έγινε και μόνον για να λιθοβοληθεί και να είναι εύκολη λία αυτή τη στιγμή στα γεράκια, έτσι, της κατάκτησης που μας έχουν κατσικωθεί στο σβέρκο. Έτσι, δεν είναι αθώα η ενοχοποίηση. Και βέβαια πείθουν μέσω των ΜΜΕ τους και τους πολίτες τους να μας έχουν στο καναβάτσο. Επειδή φτάνουμε... έχουμε φτάσει να μην διαμαρτυρόμαστε σε τίποτα. Κόβουν μισθούς, κόβουν συντάξεις. Το θεωρούμε. Πλέον δεν είμαι γκρινιάρης. Είμαι καχύποπτος Έλληνας. Πλέον δεν είμαι γκρινιάρης. Φτάνουμε σιγά σιγά. Μέχρι το 2015 ήμουν γκρινιάρης. Τώρα εκ του αποτελέσματος είμαι καχύποπτος. Επειδή φτάνουμε σιγά σιγά και προς το τέλος και θα θέλαμε λίγο να πούμε για την επιχείρησή σας πάλι, κόσμος που έχει μπει. Εσείς λοιπόν έχετε μια πολύ μεγάλη βιοτεχνία, τις μεγαλύτερες από όσες γνωρίζετε στην Ελλάδα.
όπου φτιάχνετε ρούχα. Παίρνετε το ύφασμα, έτσι. Πείτε μας λίγο, έτσι, να ακούσει ο κόσμος. Κοιτάξτε, προσπαθούμε να κάνουμε το δικό μας μπραντ, γιατί ένα μπραντ που αντιπροσώπευα επί δεκαετίες στην Ελλάδα, είδα ότι πρακτικά υπονόμευσε αρκετά τη χώρα μου. Mm-hmm. Βέβαια, βοήθησε την οικογένειά μου, την τσέπη μου, δεν λέω, είμαι ευγνώμων, αλλά ως εδώ και μη παρέκει. Από εδώ και πέρα είμαι υπέρ ενός business plan. Βλέπουμε που... πλάνα μέσα από την επιχείρησή σας. Το... μεγάλη... από εδώ και πέρα είμαι υπέρ ενός business plan συνδυασμού. Δεν μπορεί ο ελληνισμός από μόνος του να προχωρήσει, ούτε η Ευρώπη από μόνη. Χρειάζονται και τα δύο μαζί. Εγώ λοιπόν συνδυαστικά με την αντιπροσωπεία του μπραντ που έχω και το μπραντ το δικό μου που δημιουργώ εδώ και 2 χρόνια, το οποίο είναι το Strangel, αυτό είναι το μπραντ. Βλέπουμε και τις μηχανές τώρα, όλες που έχετε επενδύσει εκεί. Ακριβώς. Αυτά τώρα έχουν γίνει, έχετε επενδύσει, αν επιτρέπετε, με τη βοήθεια της τράπεζας ή με μετρητά που... Όχι. Ευτυχώς η συγκυρία και με ευνόησε, γιατί τα βρήκα σε πραγματικά ευτελιστική τιμή. Σχεδόν τα πετάγανε οι Έλληνες το 12, νομίζοντας θα πάμε στη δραχμή, νομίζοντας το ένα, νομίζοντας το άλλο, απαξιώσαν τα πάντα. Μάλιστα. Και εγώ πραγματικά τα βρήκα σε τιμές ευκαιρίες τότε. Και κάνετε έτσι. Μπλουζάκια, φόρμες, έτσι. Ελαστικά υφάσματα τα οποία μετατρέπονται σε ρούχα. Έτσι, καθημερινής χρήσης. Λοιπόν, εγώ πιστεύω σε ένα business plan συνδυασμού. Η Ευρώπη να συμπράξει με την Ελλάδα, οι Ασιάτες να συμπράξουν με την Ελλάδα. Πιστεύω και στην παγκοσμιοποίηση, δεν είμαι εναντίον της. Φτάνει αυτό να γίνεται υπό ένα πνεύμα αντικειμενικού προσδιορισμού, συνδυασμού. Δεν προσπαθώ να λειτουργήσω εθνικιστικά βλακωδός ότι εγώ είμαι και κανένας άλλος δεν είναι. Όχι. Μπορώ να συνδυαστώ με τον Ασιάτη υπέροχα, με τον Τούρκο, με τον Βέλγο, με όλους. Αρκεί να μην ξεχνάνε και τη χώρα μου. Όπως εγώ δεν τους ξέχασα ποτέ και σαν ελληνισμός τους έδωσα τα φώτα μου. Με τα μαθηματικά λοιπόν που τους έδωσα και φτιάξανε Mercedes, ας μας αφήσουν και εμάς λίγο να αναπνεύσουμε δημιουργώντας και εμείς. Μη στερούνε από εμάς αυτό που εμείς γενναιόψυχα τους δωρήσαμε. Και ένα τελευταίο, γιατί θα κλείσουμε σε λίγο. Από εξαγωγές πώς πάμε, το έχουμε καταφέρει. Δεν μπορώ να το καταφέρω γιατί χρειάζονται κεφάλαια. Δεν γίνεται να ανταγωνιστώ την Ευρώπη που έχουν απεριόριστα κεφάλαια και εγώ προσπαθώ με 50 τόπια να κάτσω να βολέψω την ελληνική αγορά. Δεν γίνεται. Στο μάλιστα. Μέλλον μπορεί να βρεθούν επενδυτές. Είναι η Κίνα, η Τουρκία. Όχι. Η Κίνα μια χαρά το κάνει. Σας πληροφορώ ότι προσεγγίζουν... Παράγεται ίδιο πράγμα στο 1/5 της τιμής. Προσεγγίζω και τους Κινέζους στο κόστος και τους Τούρκους. Αυτό να πω και εγώ από τη δική μου πλευρά. Επειδή και ως επιχειρηματίας υπάρχουν στο εμπορικό μου και το 30.000 προϊόντα. Αυτή τη στιγμή και με πολλούς Έλληνες που συνεργάζομαι, έπιπλα πάρα πολλά προϊόντα που έχω στο εμπορικό μου κέντρο, στο εμπορικό κέντρο, βλέπω πέρα ότι μπορούμε να κατασκευάσουμε Αθήνα. Είναι ότι ο χρόνος που γλιτώνω, 6 μήνες, για να έρθει ένα κοντέινερ... Ναι, να τον κουρπάζ, ή τον κουρπάζ ή τον κοντέινερ. Κοντέινερ παίρνω εγώ. Ναι. Θέλω 6 μήνες. Αυτά τα χρήματα που θα δώσω εγώ στον Κινέζο, για να τα πάρω μετά από 6 μήνες, κοστίζουν σε μια επιχείρηση. Άρα λοιπόν, εάν μπορούσε να παίξει η Ελλάδα, ότι βέβαια και η Τουρκία έχει παίξει τώρα στην Ευρώπη, να μπορεί να κατασκευάσει και γρήγορα να διοχετεύσει την Ευρώπη, περιπίνει τα μπλουζάκια σας, αυτό που κάνετε εσείς ή κάποιος άλλος, οποιοδήποτε εμπόρευμα. Θα ήταν μεγάλο όπλο να μπορούσε, γιατί η Ελλάδα έχει φθηνά μεροκάματα αυτή τη στιγμή. Καλός ή κακός, Μην το πάμε, εγώ θα μπορούσε όμως... Δεν θα το πάμε με το φθηνό ή το ακριβό. Όχι, κατάλαβες, θα το πάμε, τι αναλογικά... να πέσει και αυτός και ο μύθος, γιατί και οι Γερμανοί έχουν ακριβά μεροκάματα. Σας πληροφορώ ότι υπάρχει υπέροχη κλωστοϊφαντουργική μονάδα στην Νορμανδία, υπέροχη, καταπληκτική. Που τα φτιάχνουν, τα ράβουν οι άνθρωποι εκεί. Δεν έχει σημασία αν ράβονται στη Γαλλία ή στην Ελλάδα ή στην Κίνα. Σημασία έχει ο καθένας να κάνει σωστά τη δουλειά του και να συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Τι μπορώ να κάνω εγώ που δεν μπορεί να κάνει ο Ασιάτης. Να το κάνω. Το είπα ότι είναι ένας μύθος που λένε ότι. Το θέμα είναι από την πλευρά του καταναλωτή. Ο καταναλωτής πια περιμένει και κοιτάει. Κοιτάει μεν και την ποιότητα, αλλά διαλέγει. Όταν κάτι είναι top, ας πούμε, και το κινέζικο ή το τουρκικό είναι. Λίγο μικρότερης αξίας, ενώ η τιμή του είναι 5 φορές κατώτερη, προτιμάει να πάρει αυτό. Αν αφήσουν, παράδειγμα, γιατί αυτόν πρεσβεύω, τον κλωστοϊφαντουργικό κλάδο, να τον αφήσουν αντικειμενικά να λειτουργήσει, βοηθώντας τον όπως βοηθάει ο Γάλλος τον δικό του και ο Γερμανός τον δικό του, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, πιστέψτε με. Εγώ θέλω το κακό είναι ότι υπέστην ο κλάδος μας έναν bullying
με έναν συγχωρεμένο πιάκλο στο υφαντουργό που ισοπαίδωσε τα πάντα τη δεκαετία του 90. Με τα γνωστά κρεμαστηριακά κόλπα. Πρέπει να κλείσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω και συγγνώμη για το που μας βοηθήσατε και ο κόσμος. Έτσι, να ευχαριστούμε και πολύ και εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να στηρίζουμε τα ελληνικά προϊόντα όσο μπορούμε και όπου μπορούμε, είτε είναι αυτό τρόφιμα ή ρούχα ή οτιδήποτε άλλο. Και πιστεύω ότι θα πάνε καλύτερα. Αν ενωθούμε οι Έλληνες, πρέπει, είναι η στιγμή που πρέπει να ενωθούμε, μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Ξαναλέω. Κλείνοντας, δεν θα μας σώσει ούτε ο Γερμανός, ούτε ο Γάλλος, ούτε ο Ιταλός. Μόνοι μας πρέπει να σωθούμε, γιατί ζούμε σε ένα πανέμορφο τόπο, έχει τα πάντα, μπορεί να παράξει τα πάντα, και είναι κρίμα να είναι αυτή τη στιγμή έτσι ο Έλληνας. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Ραντεβού την άλλη Δευτέρα, 6 ώρα το απόγευμα.